συνεδρίαση της Επιτροπής Κρίσης Υποτροφιών και την Παναγιώτη Φωτέρ από δωρεά της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου. Συνεδρίαση σήμερα Δευτέρα, 1η Ιουλίου 2019, στην Καλαμάτα, στο γραφείο του Δημάρχου Καλαμάτας, η Επιτροπή Κρίσης Υποτροφιών και την Παναγιώτη Φωτέρ, με αντικείμενο αφενός την επιλογή των δικαιούχων για το έτος εισαγωγής 2018 και αφετέρου την απόφαση για τη συνέχιση χορήγησης υποτροφίας αναφορικά με τους δικαιούχους προηγούμενων ετών. Παρόντες τα μέλη της Επιτροπής, αληθέθηκαν Αθανάση Ελένη, Νίκας Παναγιώτης, Ζαχαρίας Νικόλος, Μιλίτση Νίκα Αναστασία. Προημερησίας διατάξεως, η Επιτροπή επανέλαβε την ευγνωμοσύνη της στη χορηγό οικογένεια, το ίδιο του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου και του Φερόνιμου Ιδρύματος για την έμπρακτη ηθική και ηλική αγωγή του θεσμού, ο οποίος και υπηρετεί το μακρόχρονο όραμα του γνωριστή και εμπνευστή του για την τουρκική κοινωνία. Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας κατά τους όρους της προκήρυξης, η Επιτροπή εισήχθη στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Πρώτη επιλογή. Επιλογή δικαιούχου υποτροφίας για το έτος εισαγωγής 2018. Η Επιτροπή έλαβε γνώση των υποψηφιοποιητών, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης για τους εισαχθέντες σε ανώτατες σχολές στη λήξη του σχολικού ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Μολονότι δεσμευόμενη πλήρως από το ισοδηματικό κριτήριο χωρίς να διαθέτει διαπητική ευχέρεια και να το παρακάμψει, η Επιτροπή αισθάνεται την ανάγκη να εξάγει το υψηλότερο επίπεδο όλων ανεξαιρέτως των υποψηφιοτήτων και να καταστήσει σαφές ότι η κρίση της συνιστά επιλογή μεταξύ ισοδύναμων περιπτώσεων ακαδημαϊκής αριστείας εντός του πλαισίου που τη δεσμεύει. Ως εκ τούτου η Επιτροπή αξιολόγησε μόνο τις υποψηφιότητες εκείνες που πληρούσαν το ισοδηματικό κριτήριο. Η Επιτροπή συνεκτίμησε τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των υποψηφιοτήτων αυτών και το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα, όπως αυτό προέκυπτε από στοιχεία νομίμως κατευθυμένων. Μετά από διαλογική σύνδεση και στο μέτρο που οι επιδόσεις εμφανίζουν μεταξύ τους μικρές μόνο αποκλήσεις, βαρύνουν κριτήριο αποτέλεσε για την Επιτροπή η συμπλήρωση του οικογενειακού εισοδήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προέκυπτε την υποψηφιότητα του κ. Σταθόπουλου Πολυζώη του Γεωργίου. Νομική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό εισαγωγής 17,92, βαθμό πολυτελείου 19,1, τον οποίο και αποφάσισε ομόφωνα να καταστήσει δικαιούχο της οικονομίας. Θέμα δεύτερον, συνέχιση καταβολής του ποσού σε δικαιούχους προγενέστερων ετών. Η Επιτροπή, αφού έλαβε γνώση των επιδόσεων, αναφορικά με το ακαδημαϊκό του 2017-18 των δικαιούχων της υποτροφίας για το έτος εισαγωγής 2014 της κ. Παντηρίας Χριστοπούλου, για το έτος εισαγωγής 2013 κ. Σταυρούρας Ψώνη και Βασιλικής Ψιλοπούλου για το έτος 2016 και της Ευγενίας Ξενούλη για το έτος 2017, καθώς και της Γεωργίας Καλογυροπούλου, των Γεωργίας Καλογυροπούλου και Παγώνας Πετρούλια, όπως αυτές προέρχεται από τα πιστολογικά που χορηγούν οι οικίες σχολές, διαπίστωσε την κατά κανόνα ομαλή ροή φίτησης. Ως εκ τούτου αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση υποτροφίας για την κρινόμενη περίοδο προς τις περισσότερες από τις ανατολικές δικαιούχων σύμφωνα με την αρχή κατανομικών κλειδιών. Μετά από διαλογική συζήτηση και με ακριβή και λαμβάνοντας υπόψη και προσωπικούς λόγους που έτυχαν επίκρισης, αποφάσισε τη συνέχιση της χορήγησης και σε δύο περιπτώσεις, των οποίων οι επιδόσεις δεν ενέβηκαν στην διακλίμακα αριστείας. Με ταυτόχρονη αποστολή επιστολών που επισημαίνουν την ανάγκη βελτίωσης των επιδόσεων. Η σχετική κρίση των ως άλλων περιπτώσεων έχει επισημωρηθεί και μονογραφεί από τα μέλη της Επιτροπής και τηρείται εντός των αγνωστέων πρακτικού για λόγους προσωπικών δεδομένων. Καλαμάτα, 1η Ιουλίου 2019. Ευχαριστώ.